Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα για παρουσίαση έχω υγρά αναπλήρωσης από Royal Vape. Θα παρουσιάσω 4 υγρά από αυτή την εταιρεία και μάλιστα το ένα είναι καπνικό. Είναι στα δικά μου λιμέρια, είναι το RY4. Θα παρουσιάσω και το Satisfaction, το Radioactive και το Masupilami. Είναι 4 υγρά από διαφορετικές σειρές νομίζω της Royal Vape. Θα τα δούμε σιγά σιγά. Πάμε όμως να παρουσιάσω το πρώτο που διάλεξα να είναι το Satisfaction σε λίγο. Satisfaction από τη σειρά της Royal Vape TNT. Η μυρωδιά που έχεις όταν το μυρίζεις είναι μια πολύ ωραία γλυκιά φρουτένια μυρωδιά. Δεν είναι τόσο έντονη, αλλά είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Βέβαια, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι στο άτμισμα. Θα τα δοκιμάσω όλα τα υγρά απόψε στο The Troll, έτσι για αλλαγή. Και πιστεύω ότι θα σας δώσω τον μπούσουλα, γιατί όπως σας έχω πει πολλές φορές, η γεύση είναι πολύ υποκειμενική. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτό είναι και τέρμα. Σε άλλον ατμιστή το υγρό αποδίδει αλλιώς και σε κάποιον άλλον αποδίδει διαφορετικά κάπως αλλιώς. Οπότε, απόψε θα σας δώσω ένα μπούσουλα πώς εγώ βρήκα αυτό το υγρό ή το άλλο ή το παράλληλο, αυτά τα 4 υγρά που έχω να παρουσιάσω, για να ξέρετε περίπου πού βαδίζουν. Πάμε. Satisfaction. Το πρώτο που αντιλαμβάνουμε είναι μια ωραία δροσιά. Όμως δεν έχει να κάνει με τίποτα, με μέντες, με κολάντα, με μενθόλες, με τίποτα. Απλά έχει μια ωραία φρέσκια δροσερή γεύση. Το αποδίδω αυτό επειδή έχει μέσα νομίζω λεμόνι, γιατί αυτό αντιλαμβάνομαι, και φράουλα. Αλλά λεμόνι και φράουλα δεν βλέπω κάποιο από αυτό να περισχύει. Τα βλέπω όλα σε μια ευθεία, δηλαδή μου δίνουν ένα συγκεντρωτικό αποτέλεσμα και τα δύο φρούτα. Είναι σαν να έχω ένα καινούριο φρούτο με φράουλα και λεμόνι, κάπως έτσι. Είναι πολύ ωραίο και νόστιμο υγρό, δεν θα σε κάνει να σε κουράσει ή να θέλεις να το σταματήσεις. Ίσα-ίσα θέλεις να το ατμίζεις, το υπενθυμίζεις συνέχεια ότι θέλει να το ατμίζεις. Έχει μια πολύ ωραία επίγευση στο λουανίσκο και στη γλώσσα. Αφήνει για πολύ ωραίο αυτό το μείγμα, μπορώ να πω, τη μίξη φράουλας και λεμόνι. Κάποιες φορές παίρνεις το λεμόνι λίγο παραπάνω ή κάπως περισσότερο τη φράουλα. Δεν έχει όμως ξεκαθαρίσει ποιο είναι αυτό που υπερισχύει. Και αυτό είναι που μου άρεσε, δηλαδή ουσιαστικά αυτή η ωραία ένωση του λεμονιού και της φράουλας, δύο διαφορετικών φρούτων, ένα μπορώ να πω γλυκό ξινό και ένα τελείως ξινό εσπεροδοειδή, κάνουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αντιλαμβάνουμε και άλλα φρούτα, αλλά αυτά τα φρούτα ίσως είναι πολύ στο background. Νομίζω ότι κάτι σε κόκκινο φρούτο, σε κάτι άλλο φρούτο, αλλά δεν μπορώ να τα ξεκαθαρίσω, γιατί σας είπα, ακόμα και τα δύο τα πολύ έτσι έντονα, πάλι και αυτά έρχονται σε απόλυτη ισορροπία μεταξύ τους και δημιουργούν ένα ενιαίο αποτέλεσμα. Παραγωγή ατμού, πολύ ωραία, χαρμάνι 70-30, όπως όλα τα υγρά που θα παρουσιάσω σήμερα. Έχει πολύ ωραίο χαρμάνι, πολύ ωραίο ντουμάνι και ωραίο χτύπημα. Δεν έχει πολύ απαλό, αλλά έχει αρκετό στο να σου αρέσει. Θα το προτείνω σε όλους που τους αρέσουν τα φρούτα και ιδίως οι φράουλες και τα λεμόνια. Ένα τελείως ιδιαίτερο υγρό, ωραίο υγρό, θα σας αρέσει. Δεν θα σας κουράσει, πιστεύω ότι θα σας αρέσει για όλη την ημέρα. Πάμε όμως να παρουσιάσω το επόμενο που είναι πιο σε λίγο. Radioactive. Το επόμενο υγρό από τη Royal Vape, από τη σειρά όμως ψυχών. Τι είναι το Radioactive? Έχει ωραία ονόματα φτιάξει στα υγρά της και έχει ονομάσει τα υγρά της η Royal Vape. Έχει πολύ φαντασία, πολύ εφευρετικότητα στα ονόματα. Να σας πω την αλήθεια, όταν το μυρίζω δεν μυρίζω τίποτα. Δηλαδή ουσιαστικά έχω μια πολύ απαλή μυρωδιά, ίσως από μια κρέμα. Τίποτα άλλο, δεν έχω κάτι έντονο στη μυρωδιά. Και μου κάνει εντύπωση γιατί όταν το άτμισα αντιλήφθηκα αρκετά πολύ δυνατά αρώματα και αυτό με εξέπληξε. Λοιπόν, και αυτό βέβαια στο The Troll. Πάμε όμως να δούμε και τι λέει και αυτό
σαν υγρό. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν το πρωτοδοκίμασα. Royal Vape από τη σειρά ψυχό, Radioactive. Μου θυμίζει έντονα κάποιο άλλο υγρό που είχα δοκιμάσει στο παρελθόν. Βέβαια δεν ξέρω, δεν θυμάμαι γιατί είναι και πολλά από αυτά που έχω δοκιμάσει, αλλά όσο το δοκιμάζω και όσο το ατμίζω, τόσο πολύ που μου αρέσει αρκετά. Τι έχουμε εδώ? Αντιλαμβάνομαι μία φράουλα, αλλά η φράουλα, όπως και κάποια άλλα υγρά στο παρελθόν που είχα δοκιμάσει, δεν είναι μία φράουλα απλά μία. Περισσότερες από μία. Περισσότερες από μία γιατί. Μια αντιλαμβάνομαι τη φράουλα λίγο πιο γλυκόξινη, μια πιο γλυκιά, μια πιο... Έχει μια πολύ διάστατη γεύση στο άτμισμα και αυτό ίσως θα αρέσει σε αυτούς που ζητάνε κάτι που είναι μόνο φράουλα. Αυτό όμως δεν είναι μόνο φράουλα, έχει και κάτι σαν κάστρα, μια κρέμα μέσα που δημιουργεί ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, μια πολύ ωραία σχέση μεταξύ κάστρα και φράουλας που όλο αυτό δίνει πολύ ωραίο αποτέλεσμα, πολύ ωραίο. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι είναι ένα milkshake φράουλας. Για μένα είναι κάτι πιο ζεστό, κάτι όχι τόσο δροσερό, κάτι σαν γλυκό φράουλας με κάστρα κρέμα ζαχαροπλαστικής που να σας πω την αλήθεια είναι ότι μου αρέσει περισσότερο σε αυτή την περίπτωση. Το θέλω πολύ περισσότερο να το ατμίσω κάπως έτσι, χωρίς να είναι τόσο πιο πολύ δροσερό. Αλλά, εδώ υπάρχει ένα αλλά. Σε υψηλά βατ συμβαίνει αυτό. Όταν το άτμισα σε χαμηλά βατ και με ένα τσιγαρίσιο, αντιλήφθηκα λίγο πιο δροσερό τον ατμό και μου προσομοίωσε αυτή την εντύπωση σαν milkshake φράουλας. Βέβαια εντάξει, εγώ έχω συνηθίσει με αεράπτωση και λίγο παραπάνω βατ και εκεί που μου δίνει πιο ζεστό τον ατμό και εκεί το αντιλήφθηκα ότι είναι ένα γλυκό που θυμίζει ας πούμε κάτι σαν... Με κάστα, δηλαδή σε ένα γλυκό ψημένο με λίγα λόγια. Αλλά μου αρέσει αρκετά. Η παραγωγή ατμού και σε αυτό είναι φοβερή, 70-30 VGPG. Το χτύπημά του δεν είναι τόσο πολύ. Είναι πολύ smooth, πολύ ατσαπαλό, πολύ όμορφο, πολύ διακριτικό. Θα αρέσει σε αυτούς που ζητάνε κάτι τέτοιο. Θα το προτείνω σε αυτούς που τους αρέσουν τα γλυκά υγρά στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν κουράζει σαν υγρό, δεν είναι αυτό το υγρό που θα πεις ότι θέλω να το παρατήσω στην άκρη. Θα τελειώσει το μπουκάλι και μετά θα καταλάβεις ότι θέλεις να το σταματήσεις. Κάπως έτσι. Από το προηγούμενο, αυτό είναι το φαβορί μου, μου αρέσει αρκετά. Είναι πολύ ωραίο και θυστικό υγρό. Πάμε στο επόμενο. Ποιο είναι? Θα δω. Μαρσουπιλαμή. Εφευρετική είναι η Royal Vape, πολύ ωραία ονόματα δίνει. Το καρτούν Μασουπιλαμή φαντάζομαι είναι το όνομα αυτού του υγρού. Όταν μυρίζω αυτό το υγρό, δίνει κάτι έτσι ωραίο, γλυκό, φρουτένιο, αλλά δεν μου δίνει να καταλάβω τι φρούτο είναι αυτό ή τέλος πάντων τι έχω που μυρίζω. Και όλα τα υγρά της συνήθως έτσι είναι, γιατί και το προηγούμενο και το πρώτο ας πούμε και το δεύτερο έτσι είναι. Δεν αντιλαμβάνεσαι ξεκάθαρα τι είναι αυτό το φρούτο που θα ατμίσεις, τι είναι αυτό το γλυκό που θα ατμίσεις. Και δεν είναι κακό, ίσα ίσα, πολύ καλό είναι αυτό. Πάμε όμως να το ατμίσω, γιατί εκεί θέλω να δω πώς συμπεριφέρεται σαν υγρό αναπλήρωσης το Μασουπιλαμή από την ομώνυμη σειρά Royal Vape, πάλι στο The Troll, σας το είπα, και πάμε να δούμε... Εδώ όντως αντιλαμβάνομαι ένα φρούτο και μάλιστα τόσο πολύ ωραίο ζουμερό. Δεν ξέρω αν έχετε φάει, σίγουρα έχετε φάει πεπόνι, αλλά όχι αυτό το πρασινοκίτρινο, αλλά αυτό με την ψύχα που είναι λίγο πορτοκαλί. Έτσι μου δίνει αυτή την εντύπωση, δεν ξέρω πώς λέγεται, διορθώστε με εσείς, πέστε μου κάτω στα comments πώς λέγεται, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, αλλά τουλάχιστον στη γεύση ξέρω πώς είναι και εδώ έτσι το αντιλαμβάνομαι όταν το ατμίζω. Αυτό το πεπόνι. Όμως,
Το πεπόνι όμως το αντιλαμβάνουμε γλυκό, αλλά έρχεται και κάτι πιο αλμυρό και συμπληρώνει ή μάλλον πολεμάει το γλυκό και του δίνει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση και αυτό μου αρέσει. Ευτυχώς όμως δεν αντιλαμβάνομαι γαλατίλα, αυτή την έντονη γαλατίλα, γιατί διακρίνω το γιαούρτι που λέει η εταιρεία, αλλά δεν το διακρίνω έτσι πολύ γαλακτερό. Ίσα ίσα συμπληρώνει και αγκαλιάζει όλο το πεπόνι, του δίνει μια πιο διαφορετική υπόσταση, αρέσει, εξιτάρει, γουστάρετε δηλαδή να το ατμίζετε, χωρίς να σας κουράζει, χωρίς να νιώθετε αυτή την έντονη γαλατίλα στο στόμα. Ίσα ίσα μια επίγευση πολύ ωραία, μένει για πολύ ώρα στο στόμα και αυτό θα αρέσει. Όντως, αυτό η επίγευση που αφήνει το πεπόνι μέσα στον ουρανίσκο, στη γλώσσα, παντού έτσι, μένει για πολύ ώρα και κάνετε έτσι στο στόμα σας και καταλαβαίνετε ότι σαν να το έχετε φάει αυτό το πεπόνι. Ωραία, ωραία, ωραία γεύση και πολύ εθιστική, πολύ καλή, πολύ ολοκληρωμένη σας συνταγή. Ωραία, θα αρέσει, σίγουρα θα αρέσει σε αυτούς που ζητάνε έτσι κάτι πιο διαφορετικό και μάλιστα τώρα τελευταία έχω δει αρκετές συνταγές με γιαούρτι. Είναι μια πολύ καλή συνταγή και αυτή, πάρα πολύ καλή. Και η παραγωγή και σε αυτό το υγρό είναι πολύ ωραία, πολύ πλούσια, 70-30 και αυτό. Το χτύπημά του κάτι ντεμή μπορώ να πω, δεν είναι τόσο έντονο, αλλά δεν είναι και τόσο απαλό όπως είναι το προηγούμενο. Έρχεται λίγο πιο έτσι, περισσότερο και να το καταλαβαίνεις και δεν το καταλαβαίνεις, κάπως έτσι. Θα αρέσει σε αυτούς που ζητάνε τα πεπόνια, τα γιαούρτια ή δεν ξέρω τι, όλα αυτά τις κρέμες, δεν θα τους βαρύνει, δεν θα τους κουράσει, ίσα ίσα θα το έχουν για πολλές ώρες να το ατμίζουν. Και αυτό το υγρό, μαζί με καπνικό, αν δηλαδή κάνετε καπνικά στο διάστημα της ημέρας, αν το σταματήσετε το καπνικό σας και κάνετε και αυτό, θα δείτε ότι θα πάρετε πιο πλούσια γεύση μετά, όταν θα ατμίσετε πάλι το καπνικό σας, γιατί αυτό δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά σου ξεκουράζει λίγο τους κάλικες, παρόλο που είναι γλυκό και έχει αυτή την κρέμα, το γιαούρτι κλπ. Ίσως αλλάζει η γεύση σου στο στόμα και μετά, όταν κάνεις πάλι το καπνικό, πάλι σου επαναφέρεται το καπνικό στη μορφή που το είχε συνηθίσει και σου άρεσε. Αυτά. Πάμε και στο τελευταίο υγρό για σήμερα. Και ποιο είναι? Βέβαια, το Airwipe 4 από τη Royal Vape. Είναι το αγαπημένο μου. Όχι από αυτή τη σειρά, γενικά είναι το αγαπημένο μου καπνικό από όλες τις σειρές. Για να δούμε όμως αυτό θα είναι το αγαπημένο μου σε λίγο. Και φτάσαμε στο τελευταίο υγρό που θα παρουσιάσω για σήμερα από τη Royal Vape και είναι το καπνικό της. Airwipe 4. Είναι το αγαπημένο μου καπνικά. Εδώ όμως έχω την έντονη αντίληψη ότι έχω να αντιμετωπίσω ένα καπνικό. Πολύ ωραία και γεμάτη μυρωδιά. Δυνατή μυρωδιά, όμορφη μυρωδιά, έτσι μεστή μυρωδιά καπνού και γλυκιάς καραμέλας. Γλυκιάς καραμέλας, όντως. Για να δω. Για να δούμε. Για να δω. Royal Vape, RY4, αγαπημένο. Μάλιστα. Δεν σας το κρύβω, όταν παρέλαβα αυτά τα υγρά, το πρώτο που άνοιξα ήταν αυτό. Το μύρισα δηλαδή στην αρχή και άνοιξα κατευθείαν να το βάλω μέσα στον ατμοποιητή και μάλιστα σε τανκά του αεράτου. Ναι, και λέω, όχι τώρα τι έκανα. Κι όμως, πολύ ωραία, γεμάτη γεύση από καπνό, καραμέλα, βανίλια, πολύ ωραία αρώματα, πολύ εμπλουτισμένα, έτσι γεμάτα, δεν σου αφήνει το περιθώριο να πεις ότι είναι έτσι ένα πολύ απαλό καπνικό. Είναι γεμάτο καπνικό. Βέβαια, το έβαλα και σε ένα τσιγαρίσιο για να δω και εκεί, επειδή τα καπνικά συνήθως σε τσιγαρίσιους είναι πολύ πιο διαφορετικά, εκεί έδωσε ρέστα βέβαια και το προτείνω σε όσους έχουν τσιγαρίσιο να πάρουν αυτό το υγρό να το δοκιμάσουν. Δεν θα το πάρουν τόσο δυνατά, δηλαδή δεν θα δώσει το απόλυτο έτσι γεμάτο όγκο που έχει στις γεύσεις του σε ένα τσιγαρίσιο το υγρό, αλλά θα του δώσει πολύ ωραία γεύση και πολύ αριστή. Θα τους αρέσει σε όσους δηλαδή γουστάρουν ας πούμε τους τσιγαρίσιους, θα τους αρέσει πολύ το υγρό σε συνδυασμό με ένα τσιγαρίσιο που κάνουν.
Πολύ ωραία καραμέλα. Θεωρώ ότι είναι butterscotch, δεν είναι κάποια απλή καραμέλα και ο καπνός είναι πολύ πλούσιος. Στη τζούρα φαίνεται έτσι έντονα και γλυκά. Ο καπνός εδώ έρχεται και έρχεται μάλλον σε ένα κέλυφος από καραμέλα, δηλαδή ουσιαστικά είναι μέσα στην καραμέλα. Δεν εξαπλώνεται απ' έξω, το αγκαλιάζει τελείως η καραμέλα, του δίνει μια πολύ ωραία γλυκιά γεύση και αυτό θα αρέσει. Θα αρέσει αρκετά, για μόνο και μόνο για το λόγο ότι φαίνεται όντως ότι είναι καπνικό το υγρό, αλλά κάπου εκεί σε μπερδεύει και σε κάνει να θεωρείς ότι είναι και λίγο γλυκό. Ωραία εντύπωση, ωραία διάθεση, ωραίο άτμισμα, smooth άτμισμα. Δεν θα κουράσει τόσο πολύ, αλλά για αυτούς που δεν είναι συνηθισμένοι με καπνικά έτσι λίγο έντονα, ίσως θα κουράσει, δεν νομίζω όμως, τουλάχιστον εμένα δεν με κούρασε. Μου έδωσε μια ωραία ευχάριστη ώρα όσο το άτμιζα, το άτμισμα αρκετά, πολύ ωραίο. Οπότε το προτείνω σε αυτούς που ατμίζουν καπνικά υγρά και σε αυτούς που ατμίζουν και γλυκά υγρά, γιατί δίνει και αυτή την ψευαίσθηση ότι είναι και λίγο υγρό γλυκό. Παραγωγή ατμού και αυτό είναι 70-30 για καπνικό, είναι πολύ ωραίος ο συνδυασμός. Δίνει πλούσιο ατμό, πολύ ωραία παραγωγή ατμού. Χτύπημα εκεί στο ενδιάμεσο, δηλαδή δεν έχετε πολύ δυνατό χτύπημα, αλλά ούτε και πολύ έτσι να είναι αδύνατο. Είναι ωραίο το χτύπημά του. Και μάλιστα ενώ στους αεράτους έρχεται, όπως σας είπα, πιο έντονη η γεύση, το χτύπημα έρχεται πιο smooth. Ενώ στους τσιγαρίους μου ήρθε λίγο πιο δυνατό το χτύπημα. Δεν ξέρω, άγνωστες συμβουλές. Ωραίο είναι, ωραίο και το προτείνω. Μέχρι αύριο να με βάλετε, εδώ θα είμαι, να ατμίζω και εσείς απλά να βλέπετε. Λοιπόν, αυτά ήταν και τα 4 υγρά από Royal Vape. Ήρθα στα χέρια μου από την smokecentre.gr. Την ευχαριστώ πολύ που με εμπιστεύτηκε για να τα παρουσιάσω. Ελπίζω να έχουμε κι άλλα υγρά από αυτές τις σειρές, γιατί ήταν διαφορετικές σειρές της Royal Vape. Αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά με κάτι καινούργιο. Μέχρι τότε, παιδιά, καλά ατμίσματα, καλά να περνάτε. Γεια σας.